Γεια χαρά σε όλους, γνωστές περισσότερες φάτσες και σήμερα βλέπω πολύ πιο πολλούς από κοινότητες και από οργανώσεις σε σχέση με τους δημοσιογράφους όπως τις δύο προηγούμενες συνεντεύξεις. Πιστεύω να μην κουράσαμε με συνεντεύξεις, πέφτουν και απανωτές αυτές τις μέρες. Εντάξει, γνωρίζουμε τα προβλήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας και την ιδιαίτερη περίοδο που περνάει. Και λυπούμαστε που δεν είναι κοντά μας και οι συνάδελφοι που προνομιακά θα έλεγα μας χαρίζανε χρόνο από την τηλεόραση της ΕΡΤ στις εκδηλώσεις και στις συνεντεύξεις μας. Λοιπόν, εγώ θα σας πω μια κουβέντα μόνο, γιατί την παρουσία θα την κάνουν οι συνάδελφοι, ξεκινώντας από τα αριστερά μου ο Πέτρος ο Μάστακας, η Καλλιόπη Στεφανάκη και η Ξένια Πασά και οι τρεις από τον τομέα προστασίας του γραφείου μας εδώ στην Ελλάδα. Αυτό που ήθελα απλώς να τονίσω είναι ότι έχουμε ένα πάρα πολύ, καταρχάς μάλλον να αναφέρω, ότι έχουμε ένα ιδιαίτερα μακροσκελές κείμενο για αδόκιμο για δημοσιογραφικούς λόγους. Έτσι φτάσαμε στις 13 σελίδες εσίως. Όποιος έχει όρεξη να το διαβάσει θα δει και στοιχεία και κάποιες έτσι συγκεκριμένες προτάσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να είμαστε όσο γίνεται πιο περιεκτικοί στην παρουσίαση, έτσι κι αλλιώς το κείμενο με τίτλο «Επίκαιρα ζητήματα προσφυγικής προστασίας στην Ελλάδα», κάποιοι το έχουν στα χέρια τους, κάποιοι άλλοι θα το πάρουν γιατί φτάνει, είναι στην φωτοδιέπιση αυτή τη στιγμή. Εγώ θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι αυτή τη συνέντευξη, ανεξάρτητα με την Παγκόσμια Μέρα Προσφύγων, θεωρούμε ότι έπρεπε να την κάνουμε, γιατί στο μέσο κάθε χρονιάς στεκόμαστε και αναλογιζόμαστε και μοιραζόμαστε με εσάς λιγάκι σκέψεις για το πού βρισκόμαστε, πού πάμε και τι θέλουμε. Και βέβαια είναι μια ξεχωριστή στιγμή, γιατί εδώ και λίγο διάστημα, συγκεκριμένα από Πέτρο, πόσο? 7 Ιουνίου. 7 Ιουνίου. Δεν κλείσα ένα μήνα ακόμα. Όχι. Ξεκίνησε να λειτουργεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής της νέας υπηρεσίας ασύλου. Το λέω και το τονίζω, παρότι θα θέλαμε να είχαν ξεκινήσει και άλλα γραφεία σε άλλα σημεία της χώρας και είναι και ένα από τα βασικά ζητήματα των προτάσεών μας, αλλά έστω και αυτό στην περιοχή της πρωτεύουσας που συγκεντρώνει τα περισσότερα αιτήματα ασύλου, που σημαίνει δηλαδή ότι οι άνθρωποι που απευθύνονταν στην Πέτρο Γκράλη πλέον κάνουν ουρά έξω από τα γραφεία της Υπηρεσίας Ασύλου στην Κατεχάκη. Αλλά πραγματικά να θυμίσω ότι είναι ένα σταθμός, μετράω κάθε κουβέντα, διότι ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τις προκλήσεις, το να περάσουμε σε μια διαδικασία ασύλου που την ευθύνη δεν θα την έχει η αστυνομία, αλλά μια πολιτική υπηρεσία, ήταν αίτημα δεκαετιών. Και δικό σας και δικό μας και διεθνών οργανισμών και πολλών άλλων. Έτσι λοιπόν, δύο χρόνια μετά την θεσμοθέτησή της, ξεκίνησε, και αυτή η καθυστέρηση είχε να κάνει με ζητήματα προσωπικού, έτσι πέσαμε και στο μνημόνιο, αλλά εμπάσχετος ξεκίνησε. Εδώ είναι. Είναι ακριβώς για να προσφέρει προστασία στους πρόσφυγες. Είναι πραγματικά ένα σταθμός που δεν είναι δεδομένος. Θέλω να πω ότι η στήριξή της, η ενδυνάμωσή της και η επιτυχία της είναι αυτή που θα εξασφαλίσει το οριστικό πέρασμα σε αυτό που λέμε δίκαιη και αποτελεσματική διαδικασία ασύλου. Έτσι, δεν έχουμε φτάσει στην ολοκλήρωση ακόμα, αλλά το ότι έγινε η αρχή, πραγματικά νομίζω ότι πρέπει να το τονίσουμε, να το στηρίξουμε και να προσπαθήσουμε για το καλύτερο. Λοιπόν, δίνω το λόγο. Έχουμε στις θέσεις μας χωρισμένα, αν θέλετε, 6 κεφάλαια. Το ένα έχει να κάνει με το άσυλο, θα σας το παρουσιάσει ο Πέτρος, ο Μάστακας. Το δεύτερο με τις αφίξεις, την πρώτη υποδοχή, στα σύνορα δηλαδή, και τη διοικητική κράτηση.
Το τρίτο με την υποδοχή των ετούτων άσυλων και των ασυνόδευτων ανηλίκων. Το τέταρτο με ορισμένα ζητήματα προστασίας ιδιαίτερα για τα ασυνόδευτα παιδιά. Το πέμπτο για την ένταξη, τα ζητήματα της ένταξης. Καταλαβαίνετε τώρα στις συνθήκες οικονομικής κρίσης. Και το τελευταίο και προσφυλές και γνωστό σε πολλούς που έχουν βρεθεί και σε άλλες συνεντεύξεις τύπου, έχει να κάνει με την ρατσιστική βία και την έξαρσή της. Λοιπόν, σας ευχαριστώ.